Ξεσηκωμό των εμπόρων, επιχειρηματιών και κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της Φινικιάς με αφορμή την προτινόμενη κατάργηση του κόμβου της Φινικιάς από το αρμόδιο Υπουργείο στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ για τις παρακάμψεις των πόλεων Χανίου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Εδώ είναι μια βιοτεχνική ζώνη με 300 επιχειρήσεις. Εδώ είναι ένας μεγάλος χώρος όπου υπάρχουν οικιστές και προσπαθούν έτσι να στραγγαλίσουν όλη αυτή την περιοχή και όλο το οικονομικό κύτταρο. Οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις, οι πάντες είναι αδύνατον να δεχτούμε αυτήν την λύση. Συντόμως, με δυναμικό τρόπο, θα δείξουμε την αντίθεσή μας αυτή. Βεβαίως και θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι όλα τα φορτηγά και τα οχήματα που εξυπηρετούν το βιοτεχνικό πάρκο της Φινικιάς θα εισέρχονται μέσα από την πόλη. Φανταστείτε τι έχει να γίνει από εκεί και μετά. Δυστυχώς αυτό που ακούμε εμείς μας θλίβει. Ζητάμε να μην καταργηθούν οι κόμβοι, αντίθετα να βελτιωθούν. Όπως έκαναν σαφές, η κατάργηση του κόμβου της Φινικιάς θα δημιουργήσει κυκλοφοριακό χάος στο Ηράκλειο με τη διέλευση μεγάλων φορτηγών και όχι μόνο, με παράλληλα προβλήματα προσβασιμότητας προς εκατοντάδες επιχειρήσεις του βιοτεχνικού πάρκου καθώς και στα χωριά. Πολύ δύσκολο κομμάτι το να κλείσει ο κόμβος της Φινικιάς, διότι δεν υπάρχει, ερχόμενοι κάποιοι από λιμάνι δεν μπορούν να πάνε στη Φινικιά καν. Διχοτομείται, φυσικά διχοτομείται. Οι κόμβοι πρέπει να σχεδιαστούν σωστά και να μην συσσωρεύσουμε σε μία έξοδο. Καλώς είναι ο κλειστός αυτοκινητόδρομος, αλλά εκεί που επιτρέπεται, στην πόλη μέσα του Ηρακλείου, είναι νομίζω ότι διασχίζει σε όλο το μήκος και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Το Ηράκλειο δεν πρέπει να κοπεί στα δύο, σημείωσαν επιχειρηματίες, οι οποίοι περιέγραψαν τα επιπλέον προβλήματα που θα προκύψουν στην ευρύτερη περιοχή της Φινικιάς. Αν κλείσουν τον κόμβο, αναγκαστικά θα πρέπει να δώσουν κάποιες κυκλοφορίες εδώ πέρα, γιατί όπως λένε θα βάλουν διόδια και δεν μπορεί ο κόσμος να μπαίνει να πληρώνει διόδια μέσα στην Εθνική για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή μην εξυπηρετήσουμε μια άλλη κατάσταση και μπερδέψουμε σε κάποια άλλη. Δεν υπάρχει έξοδο για να ξαναβγεις στο ΒΟΑΚ και πρέπει να πας να κάνεις το γύρο του κέντρου του Ηρακλείου και οι άνθρωποι χάνονται. Εκατοντάδες τουρίστες που πάνε στο Πανεπιστημιακό και σταματάνε εδώ και τους πηγαίνουμε για να φύγουν έξοδο από το παράλληλο. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας λειτουργεί ως αστικό δίκτυο μέσα στην πόλη μας. Αντιλαμβάνεστε ότι φτιάχνοντας ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο με τις προδιαγραφές τις οποίες παρουσιάζονται, αποκόπτει την πόλη στα δύο, διαχωρίζει την πόλη χωρίς να αποκαθιστά τον αστικό ιστό. Την αναβάθμιση του κόμβου της Φινικιάς και άλλες προτάσεις όπως η δημιουργία παραπλευρού οδικού δικτύου βόρεια και νότια του ΒΟΑΚ, καθώς και η κατασκευή μη κόμβου στη Φινικιά επί του ΒΟΑΚ προς ανατολικά, τονίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι καλούν το αρμόδιο Υπουργείο να υιοθετήσει τις προτάσεις τους. Το τεχνικό πρόβλημα που δημιουργείται είναι το εξής. Οι λωρίδες επιτάχυνσης του κόμβου της Μεσαράς καλύπτονται, ταυτίζονται σε κάποιο τμήμα με την λωρίδα επιβράδυσης του κόμβου της Φινικιάς. Διότι θέλει 300 μέτρα και πλέον η κάθε λωρίδα. Αυτό δημιουργεί συνθήκες πλέξης. Πλέξη τι σημαίνει? Κάποιοι που θα θέλουν να μπουν στον ΒΟΑΚ, ενδεχομένως να πλέκονται ή να συγκρούονται με αυτούς που θέλουν να βγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, το τεχνικό. Είναι πολύ κοντά ένας κόμβος στον άλλο. Για το λόγο λοιπόν αυτό, εμείς προτείναμε, επειδή είναι αναγκαία η λειτουργία του δρόμου της Φινικιάς, οπωσδήποτε να γίνει ένας ημικόμβος προς τα ανατολικά που δεν υπάρχει κίνδυνος πλέξης, και να βελτιωθεί βεβαίως και ο κλάδος εισόδου στο ΒΟΑΚ, που σήμερα είναι υποτυπώδης.